Coach, σήμερα ήταν μια εύκολη επικράτηση πάνω στον Εθνικό Λατσόν. Εντάξει, μετά το στραβοπάτημα που είχαμε στην πρεμιέρα, έπρεπε επιτέλους να έρθει η νίκη, γιατί είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, δουλεύουμε, έχουμε στόχους. Στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο έτσι, με λίγη πίεση, λίγο άγχος λόγω της προηγούμενης ήττας. Μετά βρήκαμε τα πατήματα μας, ήταν θέμα χρόνου πότε να μπει το πρώτο τέρμα και ευτυχώς πήραμε μια νομίζω καθαρή νίκη. Να πιαστώ το θέμα για τους στόχους που αναφέρετε, δηλαδή η στόχη σας είναι η άνοδος. Ναι, θέσαμε στόχους φέτος να μπούμε στην πρώτη τριάδα, η άνοδο. Πες την αλληλία πράγματα για την ομάδα σας, coach. Η ομάδα μας φέτος είναι διαφορετική από την περσινή.
Φέραμε αρκετούς παίχτες και καταλαβαίνετε ότι λόγω ομοιογένειας χρειαζόμαστε ένα ακόμα χρόνο. Είχαμε και δύο τραυματισμούς, κάποια προβλήματα με τραυματισμούς. Προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε, να είμαστε έτοιμοι, γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη. Και το επόμενο σας παιχνίδι? Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός με την Αθηένου, ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε κατάλληλα αυτό το παιχνίδι. Με στόχο πάντα η νίκη. Ο στόχος της ομάδας μου είναι πάντα κάθε εβδομάδα η νίκη. Συντριβή σήμερα? Συμφωνώ. Το είδατε μόνοι σας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι καταρχάς. Η ομάδα προσπάθησε. Το πρώτο μήχρονο το παλέψαμε αρκετά το παιχνίδι. Χάσαμε 2-3 ευκαιρίες από αυτές που δεν χάνονται. Είχαμε τους τραυματισμούς. Αυτά. Θα το παλέψουμε. Να σταθώ λίγο στους τραυματισμούς. Φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα. Σοβαρό πρόβλημα. Σίγουρα με μία προπόνηση την εβδομάδα οι τραυματισμοί είναι στα πλαίσια. Αν δεν κάνεις συστηματική προπόνηση, οι τραυματισμοί έρχονται πολύ εύκολα. Και πώς βλέπουμε τη συνέχεια? Τη συνέχεια πώς τη βλέπουμε? Όπως σας είπα και την περασμένη εβδομάδα, ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Θα το παλεύουμε κάθε παιχνίδι και ελπίζω κάποτε να μας γελάσει και εμάς η τύχη. Λοιπόν, Ανδρέα, σήμερα η ομάδα πάλεψε στο ξεκίνημα, αλλά μετά... Ναι, όπως είδατε και εσείς, στο πρώτο ημίχρον πήγαμε αρκετά καλά. Στο δεύτερο ημίχρον οι πολλές απουσίες δεν μας αφήσαν να συνεχίσουμε να πάλεψουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Οι παίχτες κουραστήκαν. Είχαμε δύο αποβολές από το προηγούμενο παιχνίδι, δύο τιμωρημένους. Ο καλύτερος μας παίχτης, ο Χριστόφορος, ήταν τραυματίας από το προηγούμενο. Χτύπησε και ο αρχηγός της ομάδας, ο Χάρης. Δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα, γιατί το φούτσαλ θέλει να τα δίνεις όλα και είχαμε μείνει 8 παίχτες από τους 13-14, μείναμε 8. Και τη συνέχεια πώς τη βλέπεις? Εντάξει, τα παιχνίδια που θα χτυπήσουμε, να είστε σίγουροι ότι θα τα χτυπήσουμε. Μες ομάδες της κορυφής να προσπαθήσουμε να πιάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα παλέψουμε με τις ομάδες που πρέπει για να παραμείνουμε στην κατηγορία.